Η αγωνία για την Βόρεια Ελλάδα και την ασταμάτητη εξάπλωση του κορονοϊού παραμένει στο κόκκινο, καθώς τα κρούσματα και οι διασωληνωμένοι αυξάνονται σε όλη την χώρα. Στην Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη αλλά και η πληρότητα κατά 95% στην δυναμικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα κρεβάτια της ΜΕΘ, σε συνδυασμό με την έξαρση των κρούσματων, οδήγησαν την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας να πραγματοποιήσει περιοδίες σε αρκετές περιοχές της Θράκης. Η θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη ειδών δεν είναι ότι επιβιώνει ο πιο δυνατός, επιβιώνει ο καλύτερα προσαρμοσμένος στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Τώρα που υπάρχει κορονοϊός, ο καλύτερα προσαρμοσμένος είναι αυτός ο οποίος έχει εμβολιαστεί και με αυτόν τον τρόπο προστατεύει τον εαυτό του. Ως εκ τούτου λοιπόν, προφανώς ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι να χάσουν τη ζωή τους ανεμβολίαστοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τη λάθος επιλογή να μην ακούσουν τα κελεύσματα της επιστήμης, να παρασυρθούν από δυσιδαιμονίες, από θρησκοληψίες, από fake news και να αρνηθούν το δώρο που έχει προσφέρει η επιστήμη στον άνθρωπο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Νομίζω ότι το πρόβλημα που λέτε ότι δεν θα γίνουν παρελάσεις εξαιτίας του ότι δεν έχουμε κλίνες εντατικής θεραπείας είναι μικρό, μάλλον δεν είναι η πραγματική διάσταση του προβλήματος, διότι ακόμα και αν είχαμε πάμπολες κλίνες εντατικής θεραπείας, να σας πω ότι τις διπλασιάσαμε σε σχέση με πριν την πανδημία, αλλά πέστε ότι είχαμε 10.000 κλίνες. Δεν αποτελεί λύση να γεμίσουμε 10.000 κλίνες με ασθενείς. Σίγουρα. Με για τον απλούστατο λόγο ότι το 30 με 40% στα καλύτερα χέρια των ασθενών θα πεθάνουν. Από σήμερα και για τις επόμενες 3 ημέρες η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα θα βρεθεί σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και θα πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες συναντήσεις εργασίας με τους διοικητές της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά και τους διοικητές των νοσοκομείων της Θράκης. Είναι προφανές ότι με το να κάνω ένα rapid test δεν είμαι καλυμμένος. Έτσι. Αν με ένα rapid test μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ποιοι έχουν κορονοϊό και ποιοι δεν έχουν με ασφάλεια, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της πανδημίας πάρα πολύ καιρό τώρα. Θα κάναμε όχι rapid, μοριακό που είναι και πιο ακριβίας τεστ σε όλους τους Έλληνες. Θα χωρίζαμε τους θετικούς από τους αρνητικούς, θα τους απομονώναμε και θα τέλειωνε η ιστορία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι ο Αρχιεπίσκοπος χρειάστηκε να κάνει 5 διαδοχικά τεστ κάθε μέρα μέχρι να βγει θετικός. Έτσι, 2 μοριακά, 2 rapid και στο 5ο μοριακό, στο 3ο μοριακό, 5ο συνεχόμενο βγήκε θετικός. Δεν είναι τόσο εύκολη η διάγνωση του κορονοϊού με ένα τεστ ή 2 την εβδομάδα, ούτε αποτελεί αυτό λύση, διότι, να σας το πω διαφορετικά, αυτό είναι μία λύση για να μειώσουμε τη μετάδοση στην κοινότητα. Αν όμως έχω ήδη κολλήσει κορονοϊό, το να το διαγνώσω, δεν έχει την επικινδυνότητα που υπάρχει να κινδυνεύσει η ζωή μου, δηλαδή, από τον κορονοϊό. Πρέπει λοιπόν να μειώσω την πιθανότητα να κολλήσω κορονοϊό και για να μειώσω την πιθανότητα ή να την ελαχιστοποιήσω να κολλήσω κορονοϊό, ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι το εμβόλιο. Όπου το εμβόλιο είναι σε χαμηλά ποσοστά, εκεί η επιδημία καλπάζει. Στο επίκεντρο της στρατηγικής παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας μπαίνουν κυρίως τα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής, Ξάνθης και Δημοτίχου, με έμφαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί την μεγαλύτερη νοσηλευτική μονάδα στην Θράκη. Έχουμε πει και από τη δικιά σας κοινότητα πολλές φορές ένα από τα λάθη που έχουν γίνει και δυστυχώς θα συνεχίζουμε είναι ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα της συνταγογράφησης είτε το rapid test είτε ακόμη και το μοριακό test. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν έγινε δυστυχώς και επίσης από την άλλη μεριά οι διευκολύνσεις που κάνουμε τώρα είναι τιμωρούμε κάποιους που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν. Τους τιμωρούμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή παρότι είναι ασφαλισμένοι ότι και αυτοί οι άνθρωποι αυτής της κοινωνίας, συμπολίτες αυτής της κοινωνίας, τους εξαιρούμε. Δυστυχώς σας λέω, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην έχουμε φτάσει το επιθυμητό επίπεδο εμβολιασμού, γιατί γίναν λάθη και τα συνεχίζουμε να τα κάνουμε. Και το πληρώνουμε αυτό και το πληρώνουμε σε νοσηλευόμενους.